Κύριε καθηγητά, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει αμυντικό, στρατιωτικό υλικό τώρα, μην κρυβόμαστε, τι σημαίνει, συμφωνείτε? Με βρίσκει διαφωνούντα η απόφαση αυτή. Γιατί? Διότι, να σας πω πολύ απλά. Ω, μας το πείτε, πέστε βέβαια μου, μας το πείτε. Πέστε μου κάτι, η Τουρκία τι έκανε σε αυτή την περίπτωση? Έκλεισε τα στενά. Τι έκανε? Έκλεισε τα στενά. Τα στενά που δεν χρειάζονται οι Ρώσοι, πρώτον. Α, προλάβανε γιατί και είχα... περάσανε, εννοείται δηλαδή. Τι προλάβανε και περάσανε τα Ρωσικά. Ένα. Ναι. Ένα. Δεύτερον, τα παράκτια κράτη κατά το Μοντρέ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα στενά ούτως ή άλλως. Τα παράκτια κράτη. Mm-hmm. Αλλά οι Ρώσοι είχαν κάνει τη δουλειά τους. Τελειώνοντας την άσκηση που κάνανε στον Εύξηνο Πόντο, αφήσανε όλα τους τα πολεμικά εκεί. Δεν πήραν τίποτα. Μετά έκαναν μια συνεννόηση με τους Τούρκους και τους είπανε οι Τούρκοι, ρε παιδιά, μας πιέζουν από εδώ, αφού δεν το έχετε ανάγκη, αφήστε με να κάνω παιχνίδι. Έκαναν παιχνίδι. Είδατε κανένα πλοίο ρωσικό να θέλει να μπει μέσα και να το εμποδίσανε? Ή μου διαφεύγει εμένα? Όχι, ούτε και εγώ θυμάμαι. Τουλάχιστον ξέρω. Τώρα τον εξοπλισμό, το πολεμικό υλικό που στείλαμε, είναι περισσότερο φαντάζομαι είναι Καλάζνικοφ που τα έχουμε εδώ. Εμείς δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Έτσι, δεν τα χρησιμοποιούσαμε και τα έχουμε αυτά, ουσιαστικά πάρει από κακοποιούς, από Ουκρανούς και τέτοιους. Και δεύτερον, κάτι όπλα τα οποία έχουμε πάρει από την Γερμανία το 89 που τα έχει η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Κάτι η Ανατολική Γερμανία, θέλω να πω, δεν είναι κάτι που θα αλλάξει απλώς τη ροή του πολέμου. Απλώς η σημειολογία είναι τη αλλά είναι τη σημειολογία, η πολιτική κίνηση. Τι σηματοδοτεί αυτό? Η Μόσχα τι εδήλωσε? Η Μόσχα εδήλωσε ότι όποιος έστειλε πολεμικό υλικό εναντίον της Ρωσίας θεωρείται πλέον εχθρός της Ρωσίας. Δήλωσε ότι όποιο το υλικό αυτό χρησιμοποιηθεί και πλήξει Ρώσους, θα έχει αντίπεινα. Έτσι. Λοιπόν, όταν στέλνεις αντιαρματικά, και τα αντιαρματικά είναι το βασικό όπλο το οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί εναντίον των ρωσικών τεθωρακισμένων, δεν θα θεωρηθείς εχθρός της Μόσχας? Θα θεωρηθείς. Ναι, αλλά και εσύ κάτι πρέπει να κάνεις, δεν μένεις αμέτωχος. Όχι, λοιπόν. Να είσαι εις αποστάκιας. Τι πρέπει να κάνεις? Να κάνεις αυτό που έκανε το Ισραήλ. Για πείτε δηλαδή, το τι έκανε το Ισραήλ. Ναι, ως φιλοεβραίος τώρα το λέω αυτό. Ναι. Πείτε ναι. Το εσείς ως λοιπόν, Έλληνας να το καταλάβουμε εμείς, ναι. Όχι, ηρωνεύομαι και λίγο. Το κατάλαβα πώς το λέτε, γι' αυτό το λέω. Ναι, λοιπόν, λέω λοιπόν, το Ισραήλ τι έκανε? Άφθονη ανθρωπιστική βοήθεια. Φάρμακα και τρόφιμα. Δεν δέχτηκε ούτε να υποστηρίξει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Διότι λέγανε, μα είναι Εβραίος, λέει ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δεν είναι απλά Εβραίος. Πήρε τηλέφωνο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Ναφταλι Μπένετ, έτσι, και του ζήτησε βοήθεια. Βεβαίως, του λέει, θα σου δώσω βοήθεια. Φάρμακα και τρόφιμα. Όχι όπλα, που το Ισραήλ έχει οπλική βιομηχανία και μπορούσε να του δώσει και βλήματα και ό,τι θέλει. Δεν του δώσε. Γιατί σου λέει, με συγχωρείς, να σου δώσω όπλα για να εξοπλίσεις Ναζί? Όχι ρε φίλε, δεν θα στο κάνω αυτό το χατήρι. Ένα το κρατούμενο, γιατί έχουν τέτοιες μνήμες στο Ισραήλ. Είμαι σαφέστατα. Δεύτερον, όταν η Ρωσία έχει άριστη σχέση με το Ισραήλ και επιτρέπει σε άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα κάθε φορά που το Ιράν ετοιμάζεται να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο παραγωγής πυράβλων στο έδαφος της Συρίας, ξαφνικά κάτι άγνωστα αεροσκάφη να μπαίνουν στη Συρία και να κάνουν θρύψαλα τα εργοστάσια αυτά, σου λέει για το Ισραήλ, κάτσε, εδώ πρέπει να κοιτάξουμε το εθνικό μας συμφέρον. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε το εθνικό μας συμφέρον. Εννοείται ότι αυτά τα άγνωστα είναι ρώσικα, να το πω εγώ έτσι λίγο. Δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι το Ισραήλ έχει άριστες σχέσεις με τη Ρωσία και μη μου πείτε τώρα ότι το Ισραήλ είναι αντιαμερικανή. Πιο φιλοαμερικανός πεθαίνεις. Αλλά οι άνθρωποι είναι ευφυείς. Σου λέει, να ξαναδείς. Να ρωτήσω τώρα, ανθρωπιστική βοήθεια, ναι.